Ένας αγώνας για γερά νεύρα, είπε και ένα τεράστιο... Βλέπουμε. Ναι, τώρα τους... Σόνια, σε διακόπτω. Βλέπουμε τους δύο. Ναι. Είχες απόλυτο δίκιο, Γιώργο, με τις στολές. Ναι, βγήκαν, βγαίνουν με τις στολές. Ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει. Βεβαίως. Αποδίδουν τιμές, αποδίδει τιμές. Τους υποδέχεται ο Υπουργός Άμυνας. Μαγιάς Μιχαλικού, κουβέντς Δημήτριος. Λοιπόν, μιλάει μόνη της για συγκίνηση διάγκη. Και εδώ... Πέφτει στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων, πέφτουν και οι δύο στρατιωτικοί. Τους θερμούς αναγκαλισμούς. Και τους γονείς τους. Έτσι. Χαμόγελα χαράς και συγκίνησης. Εδώ βλέπεις το κλάμα της ψύχρεμης. Το κλάμα της μητέρας και της χαράς. Το κλάμα της χαράς είναι. Βέβαια, αυτό είναι... Χαρούμενη και ψύχρεμη. Έτσι, Γιώργο, ναι. Και η συγκίνησή τους ακόμη συγκρατημένη όπως αρμόζει σε... Στα πρώτα λεπτά που συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει πατώντας το ελληνικό έδαφος. Εδώ είναι η σκηνή, μοναδική, συγκλονιστική. Εδώ είναι ο αρχηγός γης, ο κύριος Στεφανής. Του σφίγγει το χέρι. Σφίγγει το χέρι στον... Πολλές φορές. Είναι το, να υπενθυμίσουμε Γιώργο τους Ναφλούς. Ναι, Γιώργο, πραγματικά. Ο Βολοκαγός, ο Άγγελος Μητρετώδης. Ακούμε εδώ τον αρχηγό. Ναι, να είστε καλά. Ο κύριος Αμανατίδης. Πρώτη συνομιλία με τον Υπουργό Άμυνας, με τον Πάνο Καμένο. Συνομιλή με τον Πολογαγό Μητρετώδη και με τον Λευκία Κούκλατζη. Είναι τα πρώτα 2-3 λεπτά που οι Έλληνες αξιωματικοί έχουν πατήσει σε ελληνικό έδαφος. Πολύ το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στη συζήτηση που έχουμε. Βλέπουμε δίπλα και τον κύριο Κατρούγκαλ, ο οποίος συνόδευσε τους δύο στρατιωτικούς. Ήταν μέσα στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Απαραίτητες συνομιλίες. Ενδεχομένως και τα πρώτα λεπτά μηχανίας, Γιώργο. Με την ηγεσία. Ναι. Βλέπουμε και τους δύο ότι σαν κάτι να περιμένουν να ακούσουν. Έτσι. Από τους ηγείτορές τους, από τον αντιστράτηγο Στεφανή, από τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και τον αρχηγό του ΓΕΣ. Βεβαίως. Βλέπω, παρατηρώ ότι ο κύριος Στεφανής είναι και αυτός αρκετά ήρεμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανεβοκατέβαινε συνεχώς τον Εύρο και έβλεπε τους γονείς. Είχε βρεθεί επίσης αρκετές φορές στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη τους. Βλέπουμε και μια οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή είναι μια οικογενειακή φωτογραφία. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Μια στιγμή που περιμέναμε 167 μέρες από το Πανελλήνιο. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις για την λήξη αυτής, ναι, της περιπέτειας, αν μπορούμε να τη δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά και η οικογενειακή στιγμή μοναδική. Αλλά και η οικογενειακή στιγμή είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Είδαμε τις μητέρες να σφίγγουν να στην αγκαλιά. Το... Να δούμε. Ο κύριος Καμένος είναι έτοιμος να κάνει δηλώση. Μια πολύ μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας. Η μέρα της Παναγίας. Η μέρα της Τίνου. Του 1940 ο ελληνικός λαός, σύσσωμος, ενωμένος, υποδέχεται τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρέθηκαν επί πολλούς μήνες κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές υψηλής ασφαλείας.
Θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητος του ελληνικού λαού, ο οποίος με ιδιαίτερη φόρτιση, συγκίνηση, όλο αυτό το διάστημα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών επέδειξε ενότητα και πατριωτισμό. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αλλά και του ελληνικού λαού, τους υποδεχόμαστε στην πατρίδα και ελπίζω ότι η απελευθέρωσή τους σήμερα, αυτή τη σημαδιακή μέρα, θα σημάνει και μια άλλη μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί και μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά προς όφελος και των δύο λαών μας. Μπορούμε να ζήσουμε χτίζοντας το μέλλον και το αύριο και των δύο χωρών μας, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων, καλωσορίζομαι τη στρατιωτική ηγεσία, τον Έλληνα αξιωματικό και τον Έλληνα επαξιωματικό. Δημόσια τους συγχαίρω, διότι κράτησαν τον όρκο τους ως καλοί και φιλότιμοι στρατιώτες. Δεν παρέδωσαν τη σημαία και την υπηρέτησαν σε αυτές τις συνθήκες εχμαλωσίας και επέστρεψαν στην Ελλάδα για να συνεχίσουν την τήρηση του όρκου που δώσαν στις ενόπλες δυνάμεις. Αυτά είναι τα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τους καλωσορίζουμε. Ανήμερα της Παναγίας μας. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε πολλά σχόλια. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Έχουμε τον καιρό αργότερα να τα πούμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα σας πει, ο Υπουργός Εξωτερικών θα σας πει για όλο το. Εγώ να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη από την... Φεύγουν τώρα και οι γονείς. Πείτε μου όταν είστε έτοιμοι. Λοιπόν, ενώ εμείς περιμένουμε, θα μιλήσει σε λίγο ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος...